προχωράμε σε μια κίνηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια πράξη βαθιά ταπεινωτική, ανήθικη. Κάποιοι πορφυρογέννητοι δεν ξέρουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους αυτή η ενίσχυση που κάποιοι από εδώ, από αυτό το βήμα, την είπαν ψίχουλα. Και κάποια ψιχουλάκια συμφωνημένα θα τους αφήσουν να μοιράσουν στους ιθαγενείς. Κάποιοι τους βολεύει να την αναγνώσκουν ως επικοινωνιακό τέχνασμα. Αλχημία είναι να βοηθήσουν, να δώσουν κάποια ψίχουλα σε αυτή την κυβέρνηση που κάνει ό,τι ακριβώς συζητήσουν. Αλλά αν είναι τέχνασμα, θα το πούν οι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Από τη στιγμή όμως που λέτε ότι θα μοιράσετε 450, την ίδια στιγμή με αυτό το νομοσχέδιο, από την άλλη τσέπη κλέβετε από τον Έλληνα φορολογούμενο δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μια ενίσχυση των 500, 700 ή 900 ευρώ. Ποιον περιμένει άραγε να πείσει, δίνοντάς του μερικά κατοστάρικα εφάπαξ βοήθεια? Είναι αυτή η εθνική πολιτική, η θεσμοθέτηση και η προπαγάνδηση της εθνικής επαιτίας και της εθνικής φιλανθρωπίας? Όποιος υποτιμά το λαό, από το λαό θα το...